Παρό. Το όνομά σας. Πουτσελά Αγγελική. Είστε μέλος του Τσακώνικου Αγροτικού Συνεταιρισμού Γυναικών Λεωνιδίου. Ναι. Δύο λόγια. Βλέπουμε στις εκδηλώσεις αυτές που γίνονται εδώ για το Μελιτζάζ, βλέπουμε ότι έχετε και περίπτερο και εσείς. Ναι. Κύριο, κύριο το μελιτζανάκι είναι το τοπικό προϊόν και από εκεί και πέρα φτιάχνουμε και σε τουρσί μελιτζάνα και λικέρ μελιτζάνα φτιάχνουμε. Αχα. Αλλά φτιάχνουμε και όλα τα είδη των γλυκών από εκεί. Ο κόσμος τι προτιμάει συνήθως εδώ? Λογικό είναι τη μελιτζάνα σαν τοπικό προϊόν. Ναι, τι προτιμάει όμως από το είδος, δηλαδή σε γλυκό, σε... Ναι, το πιο πολύ μπορώ να πω ότι θέλει και το λικέρ μελιτζανάκι, γιατί δεν το βρίσκουμε και κάπου αλλού. Το όνομά σας? Σταματούλα Ξερακιά λέγομαι. Είσαστε εδώ, έχετε ένα περίπτερο με αγροτικά προϊόντα. Πείτε μας δύο λόγια. Εδώ είναι το παραδοσιακό μας γλυκό, το μελιτζανάκι. Κάνουμε μία γιορτή, γιατί είναι επιπαράδοση η μελιτζάνα που... Είναι το παραδοσιακό φυτό του κάμπου του Λεωνιδίου. Ο κόσμος τι γίνεται, ψωνίζει από εδώ, παίρνει, έχει ενδιαφέρον? Το μελιτζανάκι ναι. Άλλα πράγματα τα χειροποίητα που κάνουμε, όχι, γιατί με την κρίση που υπάρχει δεν έρθει. Συνήθως ξένοι και ντόπιοι που το παίρνουν? Το παίρνουν πολύ ξένοι. Βρισκόμαστε στο μαγαζί Τίνους του κυρίου Γιώργου. Κύριε Γιώργο, έχουμε παγωτό μελιτζανάκι. Δύο λόγια να μας πείτε για αυτό το προϊόν που είναι πατροπαράδοτο εδώ. Φτιάχνει το ποστάλα παγωτά. Απλώς προσθέσουμε μελιτζανάκι, μαρμελάδα. Μαρμελάδα μελιτζανάκι. Και γίνεται το παγωτό μελιτζανάκι. Για δείξτε το όμως ποιο είναι. Είναι εδώ στη βιτρίνα. Σίγουρα επάνω που είναι το μελιτζανάκι.
Πολύ ωραία δουλειά, συγχαρητήρια. Θέλει υπομονή και μεράκια. Ονομάζομαι Δημήτρης Παναγιωτίδης. Είστε ναυπηγός, σχεδιαστής και μοντελιστής. Δύο λόγια για την έκθεση εδώ στο Λεωνίδιο. Πώς πήρατε την έκθεση? Η έκθεση είναι προσπάθεια 20 και πλέον χρόνων ατομικής και τώρα τα διαθέτω για να τα βλέπει ο κόσμος και να προβάλλεται το χωριό. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε το μέσα από αυτή την έκθεση? Το είναι ότι θέλω να έρθουν νέοι άνθρωποι να μάθουν ό,τι μπορούν για τον πολιτισμό, για την τέχνη αυτή που χάνεται. Αυτό το έργο είναι φτιαγμένο από ξύλο τίνα. Είναι το ακριβό ξένο του κόσμου. Και έχει πάρει βραβείο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Κοντά μας ο Δήμαρχος Λεωνιδίου, ο κύριος Γιάννης Μαρνέρης. Κύριε Δήμαρχε, μια έκθεση που εντάσσεται στο Μελιτζάς μέσα. Δύο λόγια, σας ξανάγησε εδώ πέρα. Μια έκθεση η οποία με έχει κατενθουσιάσει. Ήρθε ένας άνθρωπος από την Αθήνα και στον τόπο μας κάνει αυτό το μοντελισμό, ας το πούμε, μέσα από τον οποίο και τα έργα του εμείς μαθαίνουμε πώς ήταν τα καΐκια της εποχής εκείνης, καθένα της εποχής του δηλαδή, τι έκανε κλπ. Και βεβαίως παράλληλα τον έχουν πλαισιώσει άνθρωποι, νέοι άνθρωποι από την περιοχή, οι οποίοι δίπλα του μαθαίνουν την τέχνη τους ώστε να αναδειχθεί στην περιοχή μας. Πέραν αυτού, ο Γιάννης ο Μαρνέρης είναι και καλός φίλος και από τα παλιά και άνθρωπος χαμηλών τόνων και υψηλής απόδοσης. Αυτό που κάνουμε εδώ στο Λεωνίδιο και είναι σημαντικό είναι ότι συνδυάζουμε πρωτογενή παραγωγή, τα επώνυμα προϊόντα της περιοχής, με πολιτισμό και πολιτικές εκδηλώσεις. Είναι μια κατεύθυνση την οποία όλοι πρέπει να έχουμε υπόψη και αξίζουν συγχαρητήρια για την καλή διοργάνωση που έχει γίνει από το Δήμο. Με πολυφανία για μας φαίνονται μαύρα. Στην πραγματικότητα, αν η υπόλοιπη επιφάνεια έχει 4-200 θερμοκρασία, αυτή έχει 4. Για 200 βαθμούς διαφορά είναι όλα σκοτεινό. Γιατί σου εκπέμπει λιγότερο φως. Είναι βρυγόνιο, άσε να δουν όλο το δίσκο και μετά πάμε στα κοντινά. Αν θα βγάλετε, θα κάνετε για άλλη κλίση. Μπορούμε να αλλάξουμε προς το στάδιο. Είμαι ο Παναγιώτης Κατσίχτης, ο πρόεδρος της Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης. Δύο λόγια ήρθατε εδώ στο Λεωνίδιο σήμερα. Ποιος ο λόγος και τι έχουν τη δυνατότητα να δουν εδώ οι λούμενοι και οι επισκέπτες? Στο Λεωνίδιο ήρθα μετά από πρόσκληση των υπευθύνων του Μελιτζάζ, του φεστιβάλ που γίνεται. Μας κάλεσαν οι άνθρωποι, μας ξέρουν. Ήρθαμε, παρουσιάσαμε μια αστροβραδιά χτες το βράδυ στην πλατεία Ηρώου στο Λεωνίδιο και σήμερα έχουμε στήσει ένα τηλεσκόπιο με ηλιακό φίλτρο για να κάνουμε ηλιακή παρατήρηση. Να δει ο κόσμος τον ήλιο στη φωτόσφαιρα με τις κυλίδες του. Παρατηρούμε τον ηλιακό δίσκο και προσπαθούμε ο κόσμος να καταλάβει πόσο χρήσιμος είναι ο ήλιος για εμάς, γιατί αυτός δημιουργεί όλα τα καιρικά φαινόμενα που βλέπουμε στη γη και τις θερμοκρασίες μας επιτρέπουν, ας πούμε, εμείς να ζούμε σε μια ευκράτη ζώνη, η βόρειοι σε μια πολική και στον ισημερινό να ζουν σε τροπικό κλίμα. Αλλά επίσης πρέπει να καταλάβουμε τους κινδύνους του. Γι' αυτό δείξαμε τα φίλτρα αυτού του είδους, για να ξέρουν τα παιδιά πόσο χρήσιμα είναι τα αντιλιακά φίλτρα στην παραλία. Και δεν παρατηρούμε ποτέ τον ήλιο με γυμνό μάτι. Και εμείς δυσκολευόμαστε. Εμείς τώρα να κάνουμε έτσι, γιατί... Ρώτα λίγο να μου τα λες, να σας απαντάω, γιατί και εγώ μπερδεύομαι. Μάλιστα, αυτό το κάναμε και με την Τζελίνα. Οπότε πότε να ρωτήσουμε και στα ελληνικά και εσείς... Και οπότε πότε έτσι, εμείς τώρα ελληνικά τσακώνικα και εσείς τσακώνικα. Ναι. Σε ευσύ.
πέφτει.